Εριστικός και αμετανόητος, ο υπαρχηγός της ναρκοσυμμορίας περνά το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου μαζί με τον πατέρα του για να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Η δίωξη που τους ασκήθηκε είναι βαρύτατη για μία ακόμη φορά, καθώς αφορά σε διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών από κοινού κατά εξακολούθηση από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα. Η 40χρονη Αλβανίδα συνεργός τους, που επρόκειτο να παραλάβει το φουρνάκι με το 1 κιλό και 700 γραμμάρια κοκαίνης, κατηγορείται για συνέργεια στην πράξη αυτή. Έφτασε χωριστά στο δικαστήριο για λόγους ασφαλείας, καθώς φέρεται να έχει ήδη ομολογήσει πως με τον ίδιο τρόπο είχε παραλάβει για λογαριασμό τους και μία ηλεκτρική κουζίνα στην οποία ήταν κρυμμένα 3 κιλά κοκαίνης. Η δικογραφία της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου έφτασε με κούτα στα χέρια του εισαγγελέα και περιέχει στοιχεία φωτιά που προέκυψαν από την άρση απορρίτου μεσονόμιμων επισυνδέσεων για τα αναρρύθμιτα κινητά που χρησιμοποιούσαν για τις επαφές τους. Οι κατηγορούμενοι είχαν προμηθευτεί πακιστανικά κινητά φαντάσματα, κάποια από τα οποία μάλιστα ενεργοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για να τηλεφωνεί ο 49χρονος κριτικός Εσκομπάρ στον Έλληνα οδηγό της Νταλίκας που μετέφερε εν αγνία του το φορτίο με την κοκαίνη, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών. Μέσω άλλων κινητών ενεργοποιούσαν τις διασυνδέσεις τους με μεγάλα ισχυρά κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών διεθνούς δράσης στην Ολλανδία και το Βέλγιο, που εισάγονται απευθείας μεγάλα φορτία καθαρής κοκαίνης από τη Λατινική Αμερική. Οι κατηγορούμενοι αγόρασαν από εκεί τα δύο τούβλα με την καθαρή κοκαίνη και μπορούσαν ακόμη και να διπλασιάσουν την ποσότητα που θα έριχναν στις πιάτσες των ναρκωτικών του Ηρακλείου για να αποκομίσουν κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αφού το κάθε γραμμάριο κοκαίνης κοστολογείται από 60 έως και 120 ευρώ. Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες διακρίνεται πέρα από κάθε αμφιβολία η φωνή του 49χρονου με ιδιαίτερη χρειά εξαιτίας της ασθένειας από την οποία πάσχει. Ενώ οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να σκιαγραφίσουν και τον ανερχόμενο αρχηγικό ρόλο του 22χρονου στην ναρκοσυμμορία. Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το Σάββατο.